πρωταγωνιστή της χθεσινής βραδιάς, ο κύριος Κωνσταντίνος Ζέρβας. Βέβαια είναι ίσως από τους ελάχιστους που έχουν καταφέρει να τον κάνουν να το φωνάζουν με το μικρό του. Κωνσταντίνε, εγώ θέλω να τον κολοσορίσω στο Real FM 107,1 για να του πω μόνο μερικές ευχές. Όλα τα υπόλοιπα, το πότε δηλαδή θα ξεκινήσει αυτό το ολοκληρωμένο πρόγραμμα που είχε προεκλογικό με μελέτες, η κάθε πρότασή του ήταν μελετημένη για το αν εφαρμόζεται ή όχι. Θα ήθελα να τον προσκαλέσω να έρθει κάποια στιγμή να τα βάλουμε κάτω, να τα πούμε από τώρα και μετά να αρχίσουμε να παρακολουθούμε το χρονοδιάγραμμα των εξελίξεων. Τώρα όμως ευχές. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Σαμολαδά. Ναι, στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς, ναι, στη Θεσσαλονίκη. Κάνατε ανατροπή και πέναλτι, πώς λέγεται. Δεν ξέρω και από ποδόσφαιρο. Αλλά νομίζω ότι είναι η ανατροπή στο 90 που λένε, που κάνει ένα πέναλτι και βάζει τον γκολ. Αν θα μιλήσουμε αριθμούς, που ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσει, η προστιθέμενη ψηφοφόρη από την πρώτη στη δεύτερη Κυριακή για την παράταξή μου, για το πρόσωπό μου, ήταν 40.000. Δηλαδή ήταν ένα νούμερο που πραγματικά με τιμά και με φέρνει έτσι πρώτον ευθυνό μου ότι η Θεσσαλονίκη τελικά επέλεξε στο δεύτερο γύρο, όταν είχε να επιλέξει μεταξύ των δύο υποψηφίων δημάρχων, εμένα μια συντριπτική πλειοψηφία. Κύριε Ζέρβα, με συγχωρείτε, λίγο πιο κοντά αν μπορείτε, σας παρακαλώ, στο ακουστικό. Ναι. Δεν ξέρω, ακούστηκε, θέλετε να επαναλάβω? Όχι. Μπορείτε να συνεχίσετε απλά λίγο πιο κοντά για να είναι το υπόλοιπο και ακόμα μάλιστα, καλύτερο. Και μάλιστα με ένα ποσοστό της τάξης του 68%, ένα ποσοστό το οποίο δεν έχει σημειωθεί ποτέ στη Θεσσαλονίκη σε εκλογή δημάρχου από τη μεταπολίτευση τουλάχιστον και μετά. Αυτό είναι πραγματικά κάτι τιμητικό για μένα και ίσως δείχνει και τη θέληση των Θεσσαλονικαίων σε αυτό ακριβώς που είπατε. Να επιλέξει επιτέλους ένα δήμαρχο, δηλαδή να πάει σε μια καθαρά αυτοδιοικητική ατζέντα. Πέρα και πάνω από κόμματα, με μια πραγματική ατζέντα, και τελικά εγώ χαίρομαι γιατί βλέπω ήδη στο πρόσωπο του νέου δημάρχου το ταλέντο, το χάρισμα να μπορεί να συσπυρώνει διαφορετικές προσωπικότητες, απόψεις για την πόλη. Γιατί αυτό απαιτεί και ο Κλεισθένης, δεν γίνεται διαφορετικά και εσείς το καταφέρατε από χθες. Ναι, επίσης το ότι με όλη αυτή την αποχή πήγαν τόσες χιλιάδες άνθρωποι και σας τίμησαν πραγματικά, δείχνει και την ικανότητα του ηγέτη. Γιατί τώρα δεν είχατε τους δημοτικούς συμβούλους να τρέχουν και την παράταξη για το συνδυασμό. Νομίζω έτρεξε η Θεσσαλονίκη, βέβαια και η Θεσσαλονίκη είχε μεγάλη, ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε μεγάλη αποχή, αλλά ήταν μικρότερη της Αθήνας, ήταν μικρότερη ας πούμε του Δήμου Καλαμαριάς που ήταν ο όμορος Δήμος. Κάτι που σημαίνει ότι οι Θεσσαλονικείς ήθελαν να έρθουν, να συμμετέχουν σε μεγαλύτερο τουλάχιστον βαθμό και να κάνουν αυτή την επιλογή. Σας λέω και πάλι ότι είναι εξαιρετικά τιμητικό για μένα και είναι το ένασμα για να ξεκινήσουμε από αύριο κιόλας τη δουλειά για να είμαστε έτοιμοι σε όλα τα επίπεδα, γιατί ο Δήμαρχος αναλαμβάνει την 1η Σεπτεμβρίου, αναλαμβάνω την 1η Σεπτεμβρίου και επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε για μια ώρα χαμένη, από την 1η Σεπτεμβρίου μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο και κυρίως μαζί με τους δημότες της πόλης μας να ξεκινήσουμε τη δουλειά για να ανατρέψουμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας πληγώνουν. Άλλωστε το νέο στη Θεσσαλονίκη, νομίζω σας το είχα πει σε μια συνέντευξη παλιότερα, προέκυψε σαν ονομασία της παράταξής μας και σαν απάντηση σε όλα αυτά τα γιατί όχι στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε καλές συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε καλή καθαριότητα στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε δράσεις και εκδηλώσεις, όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία πρέπει να υπάρχουν στην πόλη μας. Άρα εμείς λέγαμε, προτείναμε ναι στη Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι και σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι Θεσσαλονικείς επέλεξαν τη δική μας πρόταση. Κύριε Ζέρβα, Δήμαρχε, τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, θα τα πούμε όλα αυτά, θα μου κάνετε ποδαρικό στην εκπομπή αν με το καλό ξεκινήσουμε το Σεπτέμβρη, μετά την ορκομοσία σας. Με πολύ χαρά. Κλείνετε τις εκπομπές σας από τώρα? Όχι, αλλά σας κλείνω εγώ από τώρα. Πολύ ευχαριστώ. Ούτως ή άλλως θα είμαι εδώ. Ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος που ζει στη Θεσσαλονίκη. Μου αρέσει ακόμα και διακοπές να κάνω στη Θεσσαλονίκη.
Οπότε θα είμαστε εδώ για να τα λέμε. Λοιπόν, αλλά κυρίως θα είμαστε εδώ για να τα κάνουμε. Για να τα κάνουμε, βέβαια. Τα λόγια είναι καλά, το θέμα είναι επιτέλους να γίνονται πράγματα. Έτσι, έτσι. Και εγώ να σας συγχαρώ, να σας ευχηθώ καλή δύναμη σε όλα αυτά που έχετε να φέρετε εις πέρας και να σας πω ότι ο επόμενος καλεσμένος που βρίσκεται ήδη στο στούντιο του Real FM 107,1, γιατί και εμείς αγαπάμε τις συνεργασίες, μην νομίζετε, είμαστε υπεράνω, είναι ο κύριος Διογέννης Δασκάλου, ο οποίος θέλει να σας ευχηθεί στον αέρα. Εγώ να πω συγχαρητήρια, Κωνσταντίνε, να είσαι καλά. Είσαι ο πρώτος δήμαρχος που όχι μόνο ξέρει να ξεχωρίζει το ακορντεόν από το καλοριφέρ και το έχεις αποδείξει αυτό, πιστεύω ότι θα μεγαλουργήσει τον πολιτισμό. Το ακορντεόν είναι αυτό που ζεσταίνει, έτσι. Ακριβώς. Γι' αυτό είμαι χαρούμενος, γιατί είσαι και ενταντάιστης. Έχει ετοιμόλογος φοβερά, έτσι, και χιούμορ. Κωνσταντίνε, κύριε Ζέρβα, δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ να περάσετε καλά, κρίμα που δεν είμαι εκεί πέρα να... Όντως κρίμα. Είστε κοντά όμως, αν είστε στο εκλογικό σας κέντρο, είστε κοντά, είναι ανοιχτή η πόρτα του Real FM. Σας περιμένουμε και από κοντά για μια φωτογραφία έστω. Δυστυχώς είναι η μέρα δύσκολη. Δύσκολη, το ξέρω, περιζήτητο σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το χρόνο έτσι εκτάκτως που σας ζήτησα να βγούμε παρέα. Ευχαριστώ πολύ. Παραβολή.